Σε ό,τι αφορά στο μεγάλο ζήτημα της λειψιδρίας, έγινε πρόσφατα μία διυπουργική επιτροπή για τον νησιωτικό χώρο, παρουσία των αρμοδίων υπουργών, υπουργός περιβάλλοντος, υπουργός ναυτιλίας, υφυπουργοί όπως εγώ που είμαι αρμόδιος για την νησιωτική πολιτική και τον νησιωτικό χώρο, ο υπουργός εσωτερικών. Εκεί λοιπόν για τα νησιά αποφασίστηκε να γίνει μία αποτύπωση και υποτύπωση του τι δυνατότητα, τι έργα έχουν γίνει σε κάθε νησί και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την δυνατότητα ίδρυυσης του κάθε νησιού. Κυρίως αναφέρομαι στα νησιά του Αιγαίου που έχουν τεράστιο πρόβλημα με τη λειψιδρία, βασιζόμενοι όμως στα ήδη υπάρχοντα έργα. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα νησιά του Αιγαίου υπάρχουν αυτή τη στιγμή 32 υδατοδεξαμενές. Από αυτές, λειτουργικές είναι μόνο οι 10 ή 12. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο δεν δουλεύουν οι υπόλοιπες. Όμως, στο πρόγραμμα αυτό, βεβαίως υπάρχουν και τα Ιόνια νησιά που αντιμετωπίζουν, παρά την διαφορετική κλιματική κατάσταση που επικρατεί με το Αιγαίο, συνθήκες λειψιδρίας. Η Κέρκυρα είναι ένα από τα νησιά αυτά. Το αμέσως προσεχές διάστημα και πάντως εντός του μηνός Αυγούστου θα έρθει εδώ κλιμάκιο στην Κέρκυρα του Υπουργείου Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής, συγκεκριμένα της Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να επισκεφτεί τα διαπόδια νησιά κατά πρώτον και δεύτερον το Δήμο Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας, να δούμε αν και πώς μπορούμε με σημειακές παρεμβάσεις να βοηθήσουμε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Παράδειγμα, στη Νότια Κέρκυρα ήδη έχουμε γκρίνει και προχωρούμε τη διαδικασία εγκατάστασης αφαλάτωσης στη Λευκύμη, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της λειψιδρίας για το μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Για τη Βόρεια Κέρκυρα υπάρχει πρόταση του Δημάρχου της Βόρειας Κέρκυρας για χρηματοδότηση κάποιων γεωτρήσεων, ώστε επίσης να μετριαστεί το πρόβλημα εκεί. Για τα διαπόδια νησιά θα είναι μια διαφορετική προσέγγιση και λόγω του συμβολισμού που έχουν και της σημασίας για τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, για την Κέρκυρα ολόκληρη, για να λύσουμε το μεγάλο αυτό ζήτημα της ίδρυυσης, θα γίνει ξεχωριστή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό ή λίγο πριν ή αμέσως μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου, για να δούμε σε τι λύση τελικά θα πάμε ή αν θα μείνει δηλαδή ο υφιστάμενος σχεδιασμός, αφαλατώσεις, φράγματα ή αν θα πάμε σε κάποιο νέο σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση, σημειακά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να βοηθήσει και αυτό κάνει. Τέλος, θέλω να πω ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού δόθηκε ένα κονδύλι της τάξης των 10 εκατομμυρίων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να προγραμματίσουμε και να αντιμετωπίσουμε έργα για τη λειψιδρία το 2025. Όταν εννοώ έργα, παραδείγματος χάρη, ένας δήμος λέει ότι στο δίκτυό του, που είναι 2 χιλιόμετρα, ένας μικρός δήμος, χάνεται το 40% του πόσιμου νερού. Εκεί λοιπόν θα παρέμβουμε ώστε να αλλάξει το δίκτυο με καινούριο. Υπάρχουν δήμοι που δεν δουλεύουν υδατοδεξαμενές. Παράδειγμα, Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Υπάρχει η λίμνη Μοσχόπουλου εκεί πέρα. Δεν είναι συνδεδεμένη. Πιθανώς θα χρειαστεί ένα ταχυδηληστήριο για να είναι αξιοποιήσιμο το νερό που έχει ο αποταμιευτήρας αυτός. Σημειακή παρέμβαση ουσιαστική. Μία αφαλάτωση που μπορεί να ενισχύσει ένα δήμο που αντιμετωπίζει προβλήματα λειψιδρίας.